Καλησπέρα σας. Είναι εύκολο να μας κόψετε το κρέας για να το βγάλω ένα story. Γιατί με ακολουθεί ο Πάνος Κιάμος. Και ξέρετε, δεν γίνεται εγώ να έχω έρθει εδώ για να μην το δει ο Πάνος και να μην καταλαβαίνω. Φυσικά γίνεται καλέ. Πλάκα κάνετε τώρα. Θέλετε να κάνω και ένα κατακόρυφο εκεί στη μέση. Να τραβήξουμε το πεντάρι το τραπέζι και λίγο το έξι να το κάνουμε λίγο εκεί. Να κάνω ένα κατακόρυφο, ξέρω και τροχό. Θέλετε να σας απαγγείλω και ένα πείμα. Κοπελιά, συγγνώμη. Ναι. Θα μπορούσες να μας φέρεις ένα βοηθητικό τραπέζι, γιατί εδώ πέρα δεν χωράμε, ξέρω εγώ, ούτε να αναπνεύσουμε, ξέρω εγώ. Δυστυχώς, τραπεζάκι δεν υπάρχει βοηθητικό. Αν θέλετε, μπορούμε να κολλήσουμε ένα έξτρα τραπέζι κανονικό. Δεν υπάρχει βοηθητικό τραπέζι. Και αυτά που θα τα βάλουμε. Συγγνώμη. Άργησε λίγο. Επειδή ο γιος μου είναι αλλεργικός, μπορείς να μου πεις από τι είναι φτιαγμένο το ψωμί, σε παρακαλώ. Το ψωμί μας. Φυσικά μπορώ να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Μέσα έχει και 2 στάλες υδροκιάνιο. Είναι η συνταγή του σεφ εξαιρετική. Ο σεφ μας έχει κάνει πρακτική στη Γαλλία, στο Montepieu. Δεν ξέρετε το Montepieu? Σας παρακαλώ. Από τα καλύτερα εστιατόρια παγκοσμίως, το Montepieu. Εκεί στο Πιε έμαθε να βάζει υδροκιάνιο στο ψωμί και από τότε. Δεν το έχει σταματήσει. Ναι, δηλαδή το πρωί έρχεται και μου λέει: Ευρυδίκη, πιάσε μία το υδροκιάνιο να το βάλω στο ψωμί. Έτσι γίνεται κάθε πρωί. Κοπελιά, σε βάλε μου λίγο κρασί. Σέρβιρε μου λίγο το κρασί. Βλέπεις ότι έχει τελειώσει. Ναι, να σας ρωτήσω, ο κόλλος σας πώς είναι? Τι λες, κοπέλα μου? Όχι, για τον κόλλο σας λέω, που μάλλον θα πέσει. Δεν ξέρω, λογικά πέφτει αμένει να κάνετε κάτι μόνο σας. Ρωτάω που ενδιαφέρον, για να ξέρω, επειδή εδώ πέρα. Εδώ πέρα παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Μην σας πω παγκοσμίως και τρελαθείτε. Δεν σας το λέω για να μην τρελαθείτε, μπορεί να πέσει και ο κόλλος. Να ξέρετε ότι άμα ο κόλλος σας πέσει, που πολύ πιθανόν, εμείς είμαστε εδώ για να το σηκώσουμε. Θα το μαζέψουμε. Ένα κολομέρι εγώ, ένα κολομέρι ο άλλος. Μια χαρά σηκωμένος κόλλος. Κοπελιά, σου είναι εύκολο επειδή γύρω μου πηγαίνει μια μύγα, η οποία είναι πάρα πολύ ενοχλητική. Δεν ξέρω πώς την αφήσατε μες στο μαγαζί να μπει. Σου είναι εύκολο λίγο να τη διώξεις. Την μύγα? Φυσικά, πού είναι? Πού την είδατε? Λοιπόν, ακούστε τι θα σας κάνω. Το έχω, λοιπόν. Είχα δει προχθές, στις 3 η ώρα το βράδυ, που δεν με έπαιρνε ο ύπνος κλασικά, ένα βίντεο με μία μάγισσα, η οποία έκανε ξόρκι σε μύγες για να φύγουνε. Να σας το βρω που σας κάνω, στο λέω. Και τι έκανε αυτή τώρα? Λέει ότι για το ξόρκι αυτό χρειαζόμαστε μία 50χρονη καστανομάλα, που τυχαίνει να είστε εσείς. Και τι κάνει αυτή η 50χρονη καστανομάλα? Φεύγει από εκεί που είναι. Και φεύγει και η μύγα. Ακούστε να δείτε τι είπε η άτιμη τώρα, έτσι. Χιλιάδες προβολές του. Και όλα τα σχόλια από κάτω να λένε ότι ισχύει. Άρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Πονηρή.